Καλημερίζω τώρα την αντιπεριφερειάρχη, κυρία Γεωργία Μιλάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, κυρία Ρολγεράκη. Καλημέρα στους ακροατές των 84. Για δύο θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ από τη δική μου την πλευρά που δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση για να τα πούμε. Διότι η περιφέρεια Κρήτης φαίνεται ότι είναι πρότυπο σε εθνικό επίπεδο, τουλάχιστον από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Παίρνει αυτή την διάκριση για τις περισσότερες κοινωνικές δράσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών και την πρόληψη της έμφυλης βίας. Και από την άλλη ολοκληρώθηκε άλλος ένας κύκλος και πάμε σε ένα νεότερο σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Είναι δηλαδή δύο θέματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πράγματι με βάση τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή των πολιτικών ισότητας των φύλων στις περιφέρειες και τους δήμους από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, η Περιφέρεια Κρήτης είναι πρωτοπόρο σε όλες αυτές τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, θα πω, γιατί δεν είναι μόνο το προηγούμενο έτος, σε όλη την Ελλάδα. Και πράγματι αυτό που έχει σημασία να τονίσουμε δεν είναι η ποσότητα, αλλά είναι η ποιότητα των δράσεων αυτών. Γιατί θα πρέπει να σας πω ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, έχει ένα σχέδιο δράσης 2023-2025, το οποίο εφαρμόζει για την ισότητα των φύλων, υιοθετώντας τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης και όλων των διεθνών συμβάσεων και με βάση τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Και με βάση αυτό λοιπόν υπάρχουν κάποιοι άξονες, κάποιες προτεραιότητες από εμάς, τις οποίες υλοποιούμε με έναν σχεδιασμό που είναι πολύ συγκεκριμένος. Και αυτό αφορά τόσο στην πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και της ενδοκρινιακής βίας, αλλά και της ενδοσχολικής βίας, όσο και στην ισότιμη θέση συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, στην αγορά εργασίας, αλλά και στην ενσωμάτωση όλων των διαστάσεων του φύλου στις πολιτικές της περιφέρειας Κρήτης, μέσα από συνεργασίες που έχουμε με τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, με το ΙΤΕ, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά γίνεται μια σπουδαία δουλειά και αυτό φάνηκε και από την πρώτη συνεδρίαση της ΠΕΠΗΣ, της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ισότητα, όπου συμμετείχαν σχεδόν όλες οι ΠΕΠΗΣ που έχουν συσταθεί στην Κρήτη και πάρα πολλοί φορείς, οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρία σε ζητήματα φύλου. Και νομίζω ότι και εσείς το αντιλαμβάνεστε, κυρία Βουλγεράκη, ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα και την Ευρώπη. Οι χρηματοδοτήσεις είναι τεράστιες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσπαθώντας να λύσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με έμφυλες διακρίσεις, αλλά κυρίως ενδυναμώνοντας την οικογένεια, θα πω εγώ, γιατί αυτές οι πολιτικές έχουν να κάνουν με την οικογένεια. Δεν έχουν να κάνουν με τη γυναίκα ως ένα αυτόνομο που ζει σε μια κοινωνία μόνη της. Έχουν να κάνουν με την οικογενειακή πολιτική και τις πολιτικές που εφαρμόζονται και σε εργασιακό επίπεδο για την ισότιμη διαχείριση όλων αυτών των προβλημάτων που εξακολουθούν να υφίστανται, γιατί η Ελλάδα δεν είναι Δανία. Και νομίζω ότι μέσα από τα προγράμματα που εμείς συμμετέχουμε και ευρωπαϊκά προγράμματα, και είναι πολλά αυτά, καθορίζουμε και χαράσουμε πολιτικές που όμως έχουν ένα αποτύπωμα στην κοινωνία της Κρήτης, γιατί αφορούν τους πολίτες της Κρήτης, αφορούν εμάς και τα παιδιά μας. Μα γι' αυτό, κυρία Μιλάκη, κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί δεν είναι μόνο να αποτυπώσω και να μεταφέρω την είδηση για ένα τέτοιο περιστατικό που μπορεί να είναι ενδοοικογενειακή βία, έμφυλη βία, μέσα στη σχολική κοινότητα κλπ. Αλλά γιατί πρέπει να ευαισθητοποιήσω και να ενημερώσω τον καθένα ακροατή, ακροάτρια αυτή την ώρα και για εκείνες τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, διότι πάντα το νόμισμα έχει δύο όψεις. Ακριβώς. Έχουμε μιλήσει ξανά μαζί και για τις δράσεις που κάνουμε στο σχολείο για την ασφαλή εκλογή στο διαδίκτυο και την καθοδήγηση των παιδιών για το πώς θα διαχειριστούν τον εκφοβισμό μέσα από το διαδίκτυο, φαινόμενα παραπλάνησης μέσα από λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, ψεύτικους διαδικτυακούς λογαριασμούς, πορνογραφία και όλα αυτά τα ζητήματα που είναι στην καθημερινότητά μας πια.
Γιατί και αυτά είναι ένα κομμάτι της βίας των ανηλίκων, της παραβατικότητας των ανηλίκων. Εμείς το κάνουμε αυτό σε συνεργασία με την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, δηλαδή έρχονται ειδικοί και μιλούν στα παιδιά. Δεν είναι μια δράση που έχει να κάνει με το να καλέσουμε έναν ψυχολόγο σε ένα σχολείο για να έρθει να μας μιλήσει, που το κάνει ένας σύλλογος γονέων και επιδημόνων ή οποιοδήποτε άλλος φορέας. Είναι ειδικός αυτός που μιλά, γνωρίζοντας το πρόβλημα, αυτός που ουσιαστικά και το διαχειρίζεται το πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Και αυτή είναι και η μεγάλη ανάγκη και για τους σχολικούς συμβούλους και για τους ειδικούς και για τους ψυχολόγους που πρέπει να υπάρχουν στα σχολεία. Έτσι. Όμως ως ψυχολόγους και αν προσθέσουμε στα σχολεία, εάν δεν υπάρχει πρόβλεψη και δράση της πολιτείας σε ό,τι αφορά την οικογένεια, δεν πρόκειται να λύσουμε τα προβλήματα της παραβατικότητας των ανηλίκων. Εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν το πρόβλημα για να ζητούν λύση από τον ειδικό, όσοι να το διαχειρίζονται αποκλειστικά οι ίδιοι. Ναι, αλλά το Υπουργείο Παιδείας είπε ότι δεν μου χρειάζονται οι σχολικοί οι σύμβουλοι και το έκανε τα προηγούμενα χρόνια και το αποτέλεσμα είδαμε ποιο είναι. Αυτές όμως οι πολιτικές ακριβώς των προηγούμενων ετών μας έφεραν και εδώ, όπου καθημερινά ακούμε πάρα πολλά περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ έχει κάνει μια μελέτη. Είχαμε μια προγραμματική σύμβαση τα προηγούμενα χρόνια και έχουμε δει το θέμα της παραβατικότητας ανηλίκων στην Κρήτη. Αυτό το πρόγραμμα έχει κλείσει, αλλά αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε είναι τα αποτελέσματα και τα δεδομένα αυτής της καταγραφής να τα αξιοποιήσουμε στην πράξη, προκειμένου να γίνουν δράσεις που αφορούν την παραβατικότητα ανηλίκων σε συγκεκριμένους τομείς και σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό το γεγονός δηλαδή ότι συνεργαζόμαστε με τα πανεπιστήμια και έχουμε την γνώμη των ειδικών θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα μονόδρομος ακούγεται, κυρία Μιλάκη, ούτως ή άλλως. Και αυτό είναι και άλλος από κάπου πρέπει να πιαστείς πια επιτέλους για να δεις πώς θα μπορέσεις έστω και μιλεί τις λίγες δυνάμεις που μπορεί να έχεις να ανακόψεις την πορεία αυτής της δραστηριότητας για να δεις πώς θα μπορέσεις λίγο παρακάτω στα επόμενα βήματα να βάλεις παραπάνω λιθαράκια. Ναι, ακριβώς, και η ισότητα των φύλων δεν έχει να κάνει μόνο με την ισότητα ανδρών και γυναικών. Έχει να κάνει με μια πολιτική η οποία ουσιαστικά ενσωματώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα σε μια κοινωνία, ειδικά τη σημερινή εποχή που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτό. Μιλάμε για μια κοινωνική πολιτική που μπορεί να μην ακούγεται κάτι φοβερό και τρομερό. Αν κάποιος ακούσει περιφερειακό σχέδιο δράση και την ισότητα θα πει εντάξει, καλά, τι έγινε τώρα. Και όμως θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό αυτό είναι, ειδικά στη σημερινή εποχή, με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα βίας, αλλά και σε ό,τι αφορά τα εργασιακά προβλήματα που κι εσείς τα αποτυπώνετε με τις ειδήσεις σας καθημερινά, είτε αφορούν άντρες είτε γυναίκες, είτε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την καθημερινότητα και την υγεία και την ψυχική υγεία όλων των ανθρώπων και μιας κοινωνίας όπως είναι η κοινωνία της Κρήτης, που έχει πάρει ένα διαφορετικό δρόμο, μια διαφορετική κατεύθυνση. Αυτό θα πρέπει να το ανακάμψουμε με κάποιο τρόπο. Δεν γίνεται να μιλάμε συνεχώς για παραβατικές συμπεριφορές και συνεχώς για φαινόμενα τα οποία οι μισές ειδήσεις που εσείς παρουσιάζετε καθημερινά έχουν να κάνουν με το ποινικό δίκαιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε. Και όταν λέω να επενδύσουμε, δεν εννοώ μόνο με οικονομικά κριτήρια, γιατί αυτές οι πολιτικές που χαράσουμε εμείς δεν έχουν μεγάλο κόστος. Και όπως αποδεικνύεται, κυρία Μιλάκη, όχι θα επενδύσουμε αύριο και παραμεθαύριο, επενδύουμε χθες, σήμερα. Έτσι. Αυτό. Ακριβώς, χθες. Και αυτό το αποδεικνύει η Περιφέρεια Κρήτης, γιατί αυτή η χάραξη της πολιτικής δεν έγινε τώρα, έγινε χρόνια πριν από το 2018 και μετά υπάρχει σχέδιο δράσης για την ισότητα. Και αυτό το σχέδιο εμείς το υλοποιούμε. Δεν υπάρχει απλά στα χαρτιά, υπάρχει στην πράξη. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε μέσα από αυτήν την επικοινωνία και να γίνει γνωστό και προς τους πολίτες της Κρήτης. Και δεχόμαστε βεβαίως και τις προτάσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και όχι μόνο, γιατί ξέρετε η κοινωνία των πολιτών είναι εκείνη που καθημερινά ζει και εμπλέκεται σε θέματα τέτοια
Και είναι το feedback το δικό τους που εμείς αξιολογούμε για να χαράξουμε την επόμενη μέρα οποιαδήποτε άλλη δράση καινούργια ή πολιτική πρέπει να κάνουμε για την περιφέρεια Κρήτης. Ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι οι ίδιοι οι σύλλογοι γονέων, μπορεί να είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, μπορεί να είναι ακριβώς τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μιλάτε για το σύνολό τους. Τα αιτήματα που έρχονται σε εμάς και για τα θέματα των δράσεων της ασφαλούς που λέγει στο διαδίκτυο, αλλά και πολλά άλλα που έχουν να κάνουν με το δέντρο της ισότητας, ένα εργαλείο βιβλίο που έχουμε, το οποίο μέσα στις σχολικές μονάδες μιλά για την εξάλληψη των έμφυλων στερεοτύπων στην οικογένεια, μέσα από τον εμπλουτισμό βιβλιοθηκών, των σχολείων, των δήμων, των πολιτιστικών συλλόγων με συμβράματα που προσβλέπουν στην ισότητα, μέσα από την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού που σας είπα προηγουμένως και της διαδικτυακής βίας. Και όλα αυτά τα αιτήματα έρχονται σε εμάς από τα ίδια τα σχολεία, από τους συλλόγους γονέων και κηδεμών, από τους διευθυντές των σχολείων, από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ στενή σχέση με όλους αυτούς τους φορείς και ευελπιστούμε ότι αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει στο μέλλον, γιατί πραγματικά είναι η βάση της συνεργασίας μας και αυτή που μας πάει και στο επόμενο βήμα, γιατί μας δίνει καινούργια έμπνευση, ιδέες για καινούργια και πιο μοντέρνα πράγματα, πολιτικές που εφαρμόζονται και σε άλλες περιοχές του κόσμου και προσπαθούμε να τις φέρουμε και εδώ. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ζητούμενα και αυτά πρέπει να λέγονται για να τα γνωρίζει ο κόσμος, ποια είναι η δράση η οποία αναπτύσσεται στην καθημερινότητά μας. Πολλές φορές μένει στην αθέατη πλευρά της ειδησιογραφίας, αλλά νομίζω ότι αυτά πρέπει να ακούγονται και να λέγονται. Κυρία Μιλάκη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλά να είστε επίσης.